Είμαστε με τον Σπύρο Διαμαντίδη και Μάρκο Κουνέλη, Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Μεσητών Λέσβου. Ο Σύλλογος Μεσητών Λέσβου μετράει περίπου ένα χρόνο ίδρυσης από το Φεβρουάριο του 2023. Ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός του Συλλόγου? Καλησπέρα, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μας ζητήσετε να κάνουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Ο Σύλλογος, όπως πολύ σωστά είπατε, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2023. Ήταν μια επιθυμία ορισμένων συναδέλφων μεσητών, νόμιμων μεσητών, που είπαμε να είμαστε κάτω από μια ομπρέλα όλοι μαζί για να έχουμε μια συλλογική φωνή για τα δικαιώματα, τα επαγγελματικά δικαιώματα που θα χρειαστεί κάποιες φορές είτε προς την κυβέρνηση είτε προς την πολιτεία, να ασκήσουμε τα δικαιώματά μας, να διεκδικήσουμε ίσως κάποια πράγματα για το όφελος πρώτα απ' όλα του real estate, αλλά και των πελατών μας. Ο λόγος που ιδρύθηκε ο Σύλλογος ήταν επίσης για να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ των μεσητών και φυσικά να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε, να βελτιώσουμε την εικόνα του real estate στη Λέσβο. Άλλος ένας λόγος που σκεφτήκαμε και να ιδρύσουμε το Σύλλογο ήταν για να αντιμετωπίσουμε και την παραμεσητεία. Δυστυχώς, όπως σε όλους τους κλαδούς, υπάρχουν και οι παράνομοι του κάθε χώρου, όπου προσπαθούν με την ιδιότητα του μεσίτη να ασκήσουν αυτό το επάγγελμα προς όφελός τους. Αυτό που προσπαθεί ο Σύλλογος είναι να αντιμετωπίσει και την παραμεσητεία. Δυστυχώς, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θέλουν να δουλέψουν, να κάνουν αυτή τη δουλειά παράνομα. Ο Σύλλογος όμως είναι εδώ για να το καταπολεμήσει και αυτό. Και ένα από τα προβλήματα αυτό της παραμεσητείας έχει να κάνει και το ότι άνθρωποι που δεν είναι επαγγελματίες, γιατί κακά τα ψέματα η νομοθεσία έχει αφήσει κάποια κενά, πάνε και δίνουν γνώμη, εικόνα για την αγορά, είτε θες να πουλήσεις, θες να αγοράσεις, στρεβλώνουν την αγορά, δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην αγορά. Δηλαδή αυτό πρέπει να γίνει λίγο κατανοητό. Το να πηγαίνει κάποιος ο οποίος δεν είναι επαγγελματίας, το real estate, τα ακίνητα, δεν είναι κάτι αστείο. Μιλάμε για μεγάλης αξίας. Δεν μιλάμε ότι πήγα, αγόρασα κάτι και δεν μου αρέσει το πετάξω. Μιλάμε, δηλαδή όταν πάει να κάνει μια εκτίμηση οτιδήποτε, χαλάει όλη την αγορά συνολικά. Αυτό έχει να κάνει είτε στα ενίκια, όταν πάει και δίνει υπέροχες τιμές, είτε έχει να κάνει να φουσκώνει μια Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει είτε να είμαστε. Και το αντίστροφο να προσθέσω. Βεβαίως. Ακόμα και αν ένα ακίνητο το οποίο ο πελάτης του λέει 200 ευρώ είμαι ικανοποιημένος και ξέρουμε ότι λόγω ζητήσεων και το ότι δεν υπάρχουν ακίνητα και προς όφελος του ιδιοκτήτη θα λειτουργήσει ένας νόμιμος επαγγελματίας μεσίτης. Γενικότερα καλό είναι επαγγελματίας να είναι στον κλάδο τους, όπως είναι οι λογιστές, όπως είναι δικηγόροι, όπως είναι ο κάθε ένας. Και το λέμε αυτό γιατί το παρατηρούμε και μας το επικοινωνεί ο κόσμος. Και πολλές φορές βγαίνουμε να απολογούμαστε εμείς, λες και φταίμε εμείς. Δηλαδή, μου κάνανε μωρά να μου δείξαν. Αν έχετε τέτοιες εμπειρίες, ο Σύλλογος είναι εδώ. Μπορεί οπωσδήποτε να απευθύνεται και να ενημερώνετε. Γι' αυτό κάναμε το Σύλλογο. Δεν τον κάναμε μόνο για εμάς, τον κάναμε γενικότερα. Ήταν κάτι που έλειπε. Και το κοινό, αν θέλει να πληροφορηθεί κάτι, μπορεί να επικοινωνήσει με το Σύλλογο, να πάρει πληροφορίες, να μάθει για τη διοντολογία, να μάθει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε διαθέσιμοι, όχι μόνο εγώ και ο Πρόεδρος, όλα τα μέλη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Αυτό καλό είναι. Και η ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί. Μπράβο. Ιστοσελίδα mesiteslesvou.gr, όπου εκεί μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και για τον κώδικα διοντολογίας, όπως είπε τώρα ο Μαρκός, και για τα μέλη του Συλλόγου, που μπορεί να βρει και στοιχεία επικοινωνίας, αλλά και να δει και τα ακίνητα τα οποία προσφέρουν το κάθε μεσητικό γραφείο. Στην ουσία, ο Σύλλογος, όπως είπε και ο Πρόεδρος, ήταν αυτό το μέσο το οποίο δημιουργήθηκε για να καλύψει μια μεγάλη ανάγκη που υπήρχε εδώ και χρόνια. Όλοι μας μεταξύ μας το συζητάγαμε, το προσπαθούσαμε και πλέον ορίμασε αυτή η κατάσταση και καταφέραμε και κάναμε το Σύλλογο. Δεν σκρύβω, βλέπαμε και τους άλλους συλλόγους της Αθήνας να κάνουν ενέργειες, να κάνουν πράγματα. Σίγουρα ήταν κάτι που έλειπε. Και αποδείχθηκε μετά και από το πόσο το αγκάλιασαν και οι συνάδελφοι, αλλά και ο κόσμος από ό,τι βλέπω. Και ήδη αυτός ο νεοσύστατος σύλλογος κάνει αρκετά πράγματα με ενέργειες, με το να ενημερώσει, με το να έχει εκπροσώπηση το επάγγελμά μας σε διάφορους φορείς και εδώ, επειδή τώρα είναι και πρόσφατο, ήταν και συμμετοχή μας στη Real Estate Expo που έγινε στην Αθήνα. Δεν ήταν μόνο ο Σύλλογος ο δικός μας, ήταν κάτι όλο για το Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για πρώτη φορά είχε παρουσία σε μια πολύ μεγάλη έκθεση στο ΜΕΚ της Παιανίας, το οποίο γίνεται τα τελευταία 4 χρόνια, με
πάρα πολλούς φορείς, με μεγάλα γραφεία, με ανθρώπους του επαγγέλματος, με επιμελητήρια, με διεθνείς παράγοντες, και ήταν κάτι πολύ σημαντικό το οποίο και το Βόρειο Αιγαίο για πρώτη φορά πήγε εκεί. Και αυτό που μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι πολλοί κόσμος δεν γνώριζε αρκετά πράγματα, του τα επικοινωνήσαμε, δηλαδή ότι το νησί μας είναι ένα πανέμορφο νησί, είναι ένα νησί που αξίζει να έρθεις, είναι ένα νησί το οποίο έχει χώρο για επενδύσεις, γιατί αυτό το οποίο ξέραμε αλλά και το είδαμε και το επιβεβαιώσαμε και εκεί πέρα είναι ότι η Ελλάδα, ειδικά στο Real Estate, έχει αρχίσει και υπέρχεται ένας κορεσμός. Γι' αυτό και βλέπετε και τρομερή στρέβλωση των τιμών. Δηλαδή αυτά που βλέπετε στα νησιά, στις πόλεις, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, με κάτι παράλογες τιμές τετραγωνικών, η Μυτιλήνη, αυτό τους επικοινωνήσαμε ότι είναι ένα μέρος, γιατί και αυτοί ψάχνουν πάντα ευκαιρίες για επενδύσεις και, εν πάση περιπτώσει, όσο το δυνατόν πιο προσιτά για εκείνους. Αλλά αυτό τους επικοινωνήσαμε ότι είναι ένα πολύ ωραίο μέρος, έχει προσιτές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, έχει χώρο για να επενδύσει κάποιος. Έχει υποδομές που άλλα νησιά δεν τις έχουν καν, και ας είναι πιο μπροστά αυτή τη στιγμή σε επενδύσεις από τη Λέσβο, το οποίο είναι, ας πούμε, έχει ένα διεθνές αερολιμένα, πολύ σημαντικό. Ήδη ξεκινήσανε και τσάρτερ από Ισραήλ και όλα αυτά που έρχονται. Έχει ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, το οποίο μπορεί να παρέχει ιατρική περίθαλψη σε οποιονδήποτε, σημαντικό για ένα ξένο. Έχει δύο λιμάνια και γενικότερα έχει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία στην ουσία αυτά πήγαμε και επικοινωνήσαμε. Εμείς, σαν σύλλογο, η συμμετοχή μας ήταν για να προβάλλουμε τον τόπο μας. Δεν πήγαμε για να προβάλλουμε τα γραφεία μας, αλλά να προβάλλουμε τον τόπο μας, και από εκεί και πέρα, φυσικά, αν καταφέρουμε να πάρουμε επενδύσεις, εδώ είμαστε κι εμείς, εδώ είναι ο σύλλογος, ώστε να βοηθήσει αυτό. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, για τη στήριξη που μας έδειξε η Περιφέρεια, όχι μόνο σε εμάς, στη Χίο, στη Λίμνο, στην Ικαρία, στη Σάμο, δηλαδή ήμασταν όλοι εκεί πέρα, όλοι είχαν μια πολύ καλή παρουσία, ήταν τρεις ημέρες. Επίσης το επιμελητήριο Λέσβου, το οποίο με κάποια χορηγία και εκείνο μας βοήθησε, τους συναδέλφους, γιατί βάλανε και προσωπικό κόστος, δηλαδή και να κάνουν ό,τι εν πάση περιπτώσει ήταν τα έξοδα για τη μεταφορά τους, κλείσαν τα γραφεία τους, είχαν παρουσία εκεί πέρα. Είμαστε καινούργοι, δεν ξέραμε, κουραστήκαμε παραπάνω από τη συμμετοχή αυτή, αλλά στο τέλος μένει ότι είχαμε μια παρουσία, γνωριστήκαμε με κόσμο, είχαμε επαφή με τον πρόεδρο της Αθήνας, με στελέχη, ήταν κάτι πολύ θεωρώ θετικό, και εδώ να πω και ένα μπράβο και στον πρόεδρο, γιατί έστρωσε και το δρόμο για να μπορέσει να γίνει όλο αυτό με αρκετή προσπάθεια εκείνος, γιατί εκείνος ήταν και από πιο πριν, συμμετείχε και σε άλλες ενέργειες ο οποίος συμμετείχε ο σύλλογος, το οποίο καλύτερα σας τα πει. Εγώ να συμπληρώσω ότι όσον αφορά την έκθεση, πλήθος κόσμου και επενδυτών, αλλά όπως τόνισε και ο Μάρκος, ο Γενικός Γραμματέας, ότι υπήρχαν από πολλούς κλάδους κατασκευαστικοί, επενδύσεων, τραπεζών για δάνεια. Αυτό που έκανε ο Σύλλογος ήταν να φανούμε στο χάρτη του Real Estate στην Ελλάδα ως Λέσβος και ως Βόρειο Αιγαίο, γιατί ήταν και τα υπόλοιπα νησιά, όπως τόνισε και ο Μάρκος. Η Περιφέρεια, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μουτζούρη, όπως και το Επιμελητήριο Λέσβου, για την χορηγία και τη στήριξή τους, γιατί με μια πολύ καλή παρουσία σε αυτή την τέταρτη Premium Real Estate Expo, που πέρασε πάρα πολλοί κόσμος, και Έλληνες αλλά και ξένοι, και το ότι φαινόμαστε σιγά σιγά έλειπε. Έτσι. Από το Real Estate γενικά της Λέσβου. Φάνηκε από Μυτιλινιούς και όλα, συγγνώμη, που ήρθαν εκεί και μας λένε μπράβο, άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, που έχουν όμως ρίζες από το νησί, και λέγανε μπράβο, επιτέλους που μπορούμε να δούμε το νησί, να δούμε την περιφέρεια, να δούμε και τα άλλα νησιά, και από τη Χίο και πολλοί κόσμοι. Και χάρηκαν και αυτοί που προσπαθούμε να μπούμε στο χάρτη. Υπήρξαν κάποιοι Ιωνοί που σηματοδοτούν μελλοντικές συνεργασίες με τα γραφεία της Λέσβου? Φυσικά, καταρχάς αυτή η παρουσία που κάναμε έδωσε, άνοιξε να το πω έτσι, το δρόμο για πολλές συνεργασίες μεταξύ μεσητών εγχώρια. Δηλαδή κάποιος που είναι στη Λάρισα, για παράδειγμα, ή στην Κρήτη, τώρα έχει μία γραμμή επικοινωνίας με κάποιον που ξέρει ότι αν θέλει να αγοράσει στη Λέσβο, ή αν έχει κάποιο γνωστό του εκεί που θέλει να πουλήσει ένα ακίνητο που έχει στη Λέσβο, ξέρει ότι πρέπει να μπορεί να απευθυνθεί στα μέλη του Συλλόγου. Όπως πολύ σωστά τόνισε ο Μάρκος, εμείς στην έκθεση κατεβήκαμε ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και όχι ως ατομικά μεσητικά γραφεία. Φτιάξαμε ένα φυλάδιο το οποίο διαφημίσαμε το νησί μας. Είχαμε πάνω το λογότυπο του Συλλόγου,
αλλά διαφημίσαμε τις ωραίες παραλίες που έχει το νησί, κάποια τοπονύμια όπως είναι ο Άγιος Θεράποντας και γενικά θέλαμε να αναδείξουμε τη Λέσβο. Αυτό προσελκύσαμε και όποιος σταματούσε και κάναμε κουβέντα, είχαμε και λίγο ούζο εκεί, γιατί είμαστε και η πατρίδα του ούζου και θέλαμε να το ξαναανεβάσουμε, να το πω έτσι, να το υπενθυμίσουμε ότι θα έρθείτε, θα πιείτε και ούζο, θα περάσετε καλά. Και κάτι τελευταίο που θέλω να τονίσω όσον αφορά την έκθεση είναι ότι θέλαμε να δείξουμε το ότι είμαστε ένας οικονομικός προορισμός. Ακούμε Σαντορίνη, ακούμε Μύκονο, όπως είπε και ο Μάρκος, υπάρχει ένας κορεσμός και εμείς έχουμε ακόμα πιο καλές τιμές που μπορεί να έρθει κόσμος είτε για το τουριστικό του κατάλημα, είτε για να κάνει τις διακοπές του, είτε ακόμα και για να επενδύσει. Ξενοδοχεία, όπως βλέπετε, έχουν χτιστεί ένα, όπως ξέρουμε, στην Κράτηγο. Φτιάχνεται άλλο ένα τώρα στα Βατερά, που θα είναι ένα πολύ καλό. Φτιάχνεται άλλο προς το εργοστάσιο της ΔΕΗ. Υπάρχει δηλαδή ακόμα πρόσφορο έδαφος για να γίνουν επενδύσεις στο νησί μας. Το επόμενο ερώτημα που θέλω να σας κάνω είναι πώς διαμορφώνεται σήμερα η αγορά ακινήτων στη Λέσβο και αν υπάρχουν κάποιες περιοχές που σημειώνουν ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον. Όσον αφορά τις τιμές, θα μείνω στο ότι είμαστε πιο οικονομικοί σε σχέση με όλη την Ελλάδα. Είμαστε πιο οικονομικοί, είμαστε από τους οικονομικούς. Όχι οι πιο οικονομικοί, είμαστε από τους οικονομικούς προορισμούς. Βάσει αυτού που προσφέρουμε, έτσι. Φυσικά. Από εκεί και πέρα, ενδιαφέρον δείχνει μεγάλο, ξέρετε πολύ καλά, και το Σίγρι, το οποίο θα υπάρχει και σύνδεση με πολλά άλλα μέρη της Ελλάδος από το λιμάνι. Ανέκαθεν ήταν ο Μόλυβος. Το Πλωμάριο, όπως ξέρουμε, από το Ισραήλ. Αλλά υπάρχει φυσικά και ένα πολύ μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον για το νησί της πόλης, για τη Μυτιλίνη. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε τους φοιτητές, έχουμε τους στρατιωτικούς. Υπάρχει ζωή στο νησί, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά υπάρχει και το χειμώνα. Οπότε υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον. Όπως κάθε αστικό κέντρο, πάντα το αστικό κέντρο είναι αυτό που κρατάει. Γιατί όπως λέει ο Σπύρος τώρα, λόγω του νησιού, το ότι τα άλλα είναι τουριστικά, είναι πιο πολύ το τουριστικού χαρακτήρα ενδιαφέρον. Η Μυτιλίνη σαν πόλη και τα περιμετρικά της Μυτιλίνης είναι αυτά που είναι και για μόνιμη κατάσταση και για διακοπές και για όλα. Είναι σημαντικό, γίνονται πράγματα. Το θέμα είναι αυτό, θέλουμε να επικοινωνήσουμε, ότι έχουμε λύσει κάποια προβλήματα που είχαμε χρόνια, ειδικά το πρόβλημα του μεταναστευτικού. Υπήρχε πολλοί κόσμος που δεν το ήξερε. Μας έκανε τρομερή εντύπωση ότι ακόμη υπάρχει κόσμος που θεωρεί ότι το νησί έχει κάποιο τρομερό πρόβλημα. Δεν έχει, έχει ένα διαχειρίσιμο πρόβλημα. Πρόβλημα σε εισαγωγικά. Εντάξει, τι κάνουμε, άνθρωποι είναι, το διαχειριζόμαστε. Όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα για τις επενδύσεις, δεν υπάρχει πρόβλημα για τις διακοπές. Αυτό δεν το γνώριζα. Και χαρήκαμε που μπορέσαμε τουλάχιστον να το επικοινωνήσουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι υπήρχε κόσμος που ερχόταν χρόνια και είχε να έρθει, είχε κάνει κενό. Και πλέον αυτό μας λέγανε, να ξαναρθούν. Έχει ευκαιρίες στο νησί, η αγορά σίγουρα και εδώ είναι κάπως ανωδική και οι τιμές κάπως ανωδικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πάντα για το νησί μιλάμε, όχι σε σύγκριση με καμία άλλη περιοχή, εν πάση περιπτώσει που είναι. Γενικά υπάρχει μια άνοδος τιμές. Βέβαια αυτό δικαιολογείται, έχει ανέβει το κόστος κατασκευής τρομερά και επισκευής. Υπάρχει μια έλλειψη στην αγορά ακινήτων λόγω της, ότι ακόμα η οικοδομή στο νησί δεν έχει ενεργοποιηθεί όπως θα θέλαμε να έχει ενεργοποιηθεί, αλλά πάλι, αν το πάρουμε σε συνάρτηση, όπως είπε και ο Σπύρος, παρουσιάζει αρκετές ευκαιρίες, πάντα σε σχέση με το τι παίρνεις, έτσι. Πάντα ζητάει ο αγοραστής θέλει κάτι φθηνότερο, ο πολίτης θέλει κάτι ακριβότερο. Εδώ εμείς προσπαθούμε και γι' αυτό και επανέρχομαι στους λόγους που έγινε και ο Σύλλογος, να προσπαθούμε να είμαστε σε μια λογική και να δώσουμε εικόνα και σαν τον που θέλει να πουλήσει, αλλά και σαν τον αγοράσει, πού είναι αυτή τη στιγμή η λογική. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι σε πολλά χωριά της Λέσβου υπάρχουν εγκαταλελειμμένα ακίνητα. Υπάρχουν κάποια επενδυτικά προγράμματα προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν και να πάρουν ζωή αυτοί οι τόποι. Το ότι υπάρχουν πολλά ακίνητα, κυρίως κλειστά, είναι πολλοί οι λόγοι. Δυστυχώς υπάρχουν, όπως τα γνωρίζετε, τα fund, τα οποία κρατάνε κλειστά τα ακίνητα. Αυτό που εμείς και ο Σύλλογος αλλά και σε συνεργασία με το Σύλλογο Αθηνών προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με την κυβέρνηση για να προσπαθήσουν να υπάρξουν τέτοια προγράμματα, όπως πολύ σωστά λέτε, για να δώσουν μια βοήθεια ή ένα κίνητρο να μπορέσουν να αξιοποιηθούν αυτά τα ακίνητα. Ευτυχώς υπάρχουν κάποια άλλα προγράμματα, όπως ήταν το Σπίτι μου που βγήκε ένα πρόγραμμα για δάνεια έως 39 ετών. Υπάρχει το πρόγραμμα Ανακαινίζω αυτή τη στιγμή, το οποίο δίνουν ένα κίνητρο στους ιδιοκτήτες να ανακαινήσουν κάποια ακίνητα.
Και θεωρώ ότι αυτές οι ενέργειες, έστω αυτές, είναι κάτι για να ξεκινήσουν οι ιδιοκτήτες να δώσουν ξανά ζωή στα σπίτια, αλλά και στις περιοχές. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να έρθουμε ξανά σε επαφή με την πολιτεία, να βοηθήσει περαιτέρω και με τα φαντ, για παράδειγμα, να δώσει κάποιο κίνητρο. Αν τα δάνεια είναι πολύ αποπνικτικά, ο κόσμος αναγκαστικά τα αφήνει και ίσως να βγουν και στους πληστηριασμούς. Εάν όμως δούνε κάποιους τρόπους αντιμετώπισης κυρίως των δανείων, και δεν ξέρω, δεν είμαι οικονομικός για να δω πώς μπορεί αυτό να βοηθήσει την οικονομία, σίγουρα όμως θα δώσει και ζωή και προς την εκμετάλλευση του ακινήτου, αλλά και στην περιοχή για να έχει την άνοδο της και την αύξηση της οικονομίας. Αυτό που γενικότερα σημαίνει με τα χωριά, τα οποία βλέπουμε, ας πούμε, εντάξει, και σε ορισμένα και μια ψηλοερήμωση, έτσι. Γιατί φαντάζομαι και επιθυμηθήκατε στο να προσπαθήσουν να φτιάξουν κάποια στα χωριά που έχουν ερημώσει, που έχουν μείνει παλιά και γενικότερα να γίνει επένδυση εκεί. Αν γίνουν επενδύσεις γενικά στο νησί, αυτό θα συμπαρασύρει και το να ξαναζωντανέψουν και τα χωριά. Γιατί και ο κόσμος που θα μένει στα χωριά θα βρει πιο εύκολα δουλειά σε τουριστικά, σε ξενοδοχειακά και οι ίδιοι οι οποίοι έχουν θα επενδύσουν ξανά στα κινητά τους. Σίγουρα αυτό που είπε. Είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή και το ανακαινίζω και το εξοικονομώ και για τα νέα ζευγάρια. Οτιδήποτε έρχεται στην αγορά, οτιδήποτε εργαλείο, βοηθάει. Και πρέπει να δοθούν κίνητρα, γιατί όπως σας είπα και πριν, το κόστος έχει ανεβεί πάρα πολύ. Άρα θα πρέπει και η κυβέρνηση με οποιοδήποτε τρόπο να βοηθήσει. Αλλά και να γίνουν στοχευμένες επενδύσεις στο νησί. Και εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί κάποιοι λένε θα πουλήσουμε το νησί. Αυτά είναι χαζομάρες. Οι επενδύσεις που γίνονται στο νησί για το μέγεθος του νησιού και για τον πληθυσμό του νησιού είναι πάρα πολύ λίγες. Δεν ξεπουλιέται τίποτα. Θέλουμε να φέρουμε έναν τουρισμό, μη σκεφτόμαστε έτσι. Δεν είμαστε ένα νησί που έχει κορεστεί και θα αντιμετωπίσουμε τώρα τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα, καλοδεχόμενες να γίνουν επενδύσεις, να είναι καλές επενδύσεις, στοχευμένες επενδύσεις και αυτό θα συμπαρασύρει και θα δώσει και ζωντάνια γενικότερα. Αν πάτε σε άλλα νησιά, θα δείτε ότι ζουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι από τον τουρισμό, το οποίο είναι βασικός πυλώνας. Εμείς έχουμε και παραγωγή. Και τουρισμό, αν προσθέσουμε, θα μπορούμε να ξανακάνουμε τη Μυτιλίνη, τη Λέσβο, συγγνώμη, να είναι ένα νησί το οποίο ζει 12 μήνες και δεν έχει ανάγκη τις ελιές, μόνο το ένα, μόνο το άλλο. Θα το βάλουμε όλο μαζί και θα είμαστε μια χαρά. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να προσθέσω είναι ότι ο Σύλλογος Μεσητών Λέσβου είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της νέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μεσητικών Συλλόγων στην Ελλάδα. Όπως λέει και μία παροιμία, αν θες να πας γρήγορα θα πας μόνος. Αν θες να πας μακριά θα πας μαζί. Είμαστε 6 σύλλογοι που ιδρύσαμε αυτή τη νέα ομοσπονδία και μιλάμε για ένα ενδιαφέρον πανελλαδικό. Άρα, αυτό δίνει κατευθείαν τη δυνατότητα στο σύλλογο για συνεργασίες με άλλους συλλόγους όλης της Ελλάδας. Όπως είναι για παράδειγμα της Λάρισας, Βορείου Ελλάδος, Αθήνας, Πάρου Αντίπαρου και σιγά σιγά θα έρθουν και άλλοι σύλλογοι στη νέα ομοσπονδία που αυτό στην ουσία τι μας κάνει, μας ανοίγει το εύρος των συνεργασιών. Αυτό είναι καλό για τα μέλη του συλλόγου, αλλά επειδή είναι όλα αλυσίδα και για τους ιδιοκτήτες ακινήτων ή για τους αγοραστές. Έχουν πρόσβαση πολύ μεγαλύτερη αγορά από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Ανοίγουμε την αγορά. Αυτός είναι ο στόχος μας. Να βελτιώσουμε φυσικά το real estate στη Λέσβο και να βελτιώσουμε τον κλάδο και συνολικά τα ακίνητα και να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Και να βρούνε το ακίνητο, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πρόβλημα η Λέσβος και η Μυτιλίνη όσον αφορά τα ακίνητα. Όπως αυτό είναι που θα προσπαθήσουμε και θέλουμε, μακάρι, οι εργολάβοι πάλι να ξεκινήσουν να χτίζουν και να γίνονται ανοικοδομήσεις. Γίνονται σε πολλά μέρη στην Ελλάδα, στη Λέσβο ακόμα περιμένουμε. Είναι γιατί ψάχνουμε τους επενδυτές. Αν έρθει επενδυτής, θα αρχίσει ξανά πάλι η μπουλντόζα, θα αρχίσουμε πάλι να χτίζουμε πολυκατοικίες και να γίνεται η ανοικοδόμηση στο νησί μας. Επίσης, να προσθέσω αυτό με τα συλλογικά. Δίνει και μια δυνατότητα το οποίο είναι προς όφελος όλων, των επαγγελματιών, του κοινού, οποιοδήποτε τι. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Δυστυχώς στην Ελλάδα που ζούμε, βγάζουμε ένα νόμο και περιμένουμε να μάθουμε μετά από 6 μήνες τι λέει αυτός ο νόμος και πώς, εν πάση περιπτώσει, η ερμηνευτική, διευκρινιστική και τα σχετικά. Αυτό που μας δίνει το συλλογικό όργανο και το τοπικό, αλλά και με τη συμμετοχή, αυτό που ανέφερε ο Πρόεδρος στην Πανελληνία, είναι ότι, ας πούμε, παράδειγμα, τώρα έχουμε ακόμα το πρόβλημα της εκτός σχεδίου δόμησης. Εδώ και ένα χρόνο, 1,5, περιμένουμε
να μας πούνε τι θα γίνει και όλο ακούμε. Έχει σταματήσει όλη εκτός ακινήτου, όλη εκτός σχεδίου, συγγνώμη, δόμηση, γιατί βγήκε μια απόφαση από το ΣΤΕ με το θέμα της Πάρου, όσοι είναι το αντικείμενο του και το ξέρουν, και έχουν παγώσει τα πάντα. Αυτό προσπαθεί συλλογικά οι μεσίτες, προσπαθούν και αυτοί να βοηθήσουν. Εδώ τοπικά, οπουδήποτε μπορούμε να συμμετέχουμε και να βοηθήσουμε. Υπάρχει πράξη εφαρμογής της βαριάς, υπάρχουν διάφορα πράγματα που εμείς με τα όργανα, με τους μηχανικούς, με την περιφέρεια, προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Γιατί δεν είχαμε φωνή κι εμείς, και επειδή εμείς είμαστε και άνθρωποι της αγοράς, δηλαδή έρχομαστε σε επαφή με όλο τον κόσμο. Είναι η δουλειά μας τέτοια που είμαστε ενδιάμεση, και δηλαδή μας επικοινωνούν και τα προβλήματα που έχουμε, τα νομικά και τα τεχνικά δηλαδή. Και εκεί τώρα κι εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Και είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν αυτά τα όργανα για αυτό τον λόγο. Και γι' αυτό γίνανε. Και όπως πίσω μπορεί να σας πει και που το ξέρει καλύτερο ο Σπύρος, το πρόβλημα που υπήρχε με το να μπορείς να αγοράσεις στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Μία δράση ακόμη η οποία έκανε ο Σύλλογος ήταν να αντιμετωπίσει συλλογικά το θέμα που υπήρχαν με τις άδειες παραμεθωρίου, οι οποίες βγαίνανε από την αποκεντρωμένη διοίκηση Βορείου Αιγαίου. Να ενημερώσουμε τον κόσμο λίγο καλύτερα. Εννοούμε ότι κάποιος που ήταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήθελε να αγοράσει στη Λέσβο λόγω παραμεθωρίου, έπρεπε να περάσει από μια ειδική επιτροπή και να πάρει μια άδεια, έτσι λέγεται, ειδική άδεια παραμεθωρίου. Από τον Απρίλιο του 2023 είχε βγει μια κοινή υπουργική απόφαση η οποία μπλόκαρε αυτή την αδειοδότηση. Να διευκρινίσω ότι δεν οφείλεται σε εσωτερικούς παράγοντες της Επιτροπής. Είχε να κάνει με μια διευκρίνηση η οποία περίμενε η Επιτροπή από τα αρμόδια Υπουργεία. Πέρασε σχεδόν 1,5 χρόνος για να μπορέσει αυτή η παράγραφος που μας μπλόκαρε και αυτή η κοινή υπουργική απόφαση που είχε βγει το Απρίλιο 2023 να δουν τελικά τι θα κάνουν με τη συγκεκριμένη παράγραφο, με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο για να μπορέσει να προχωρήσει η συγκεκριμένη κατάσταση. Εμείς σαν σύλλογος ήρθαμε σε επαφή και με υπουργούς, πιέσαμε όπως μπορούσαμε, και εδώ η συνεισφορά του κυρίου Περιφερειάρχη, του κυρίου Κώστα Μουτζούρη, ήταν μεγάλη, όπως επίσης και στο Δήμαρχο που επευθυνθήκαμε, στους Δημάρχους. Γενικά βλέπουμε ότι και οι τοπικοί φορείς, αλλά γενικά η πολιτεία ακούει έναν σύλλογο. Είναι διαφορετικό από το να πάει ένας μεσίτης και να πει τι γίνεται παιδιά με αυτή την υπόθεση, γιατί δεν βοηθάτε. Εμείς πήγαμε ως σύλλογος και ναι, άμεσα είχαμε αποτέλεσμα, επιτέλους ξεπλόκαρε αυτή η διαδικασία και ήδη έχουν αρχίσει και δρομολογούνται και βγαίνουν οι άδειες για να μπορέσει επιτέλους ο κάθε ένας επενδυτής απ' έξω, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτέλους να αγοράσει και να προχωρήσει την επένδυσή του στη Λέσβο.